έντονη βλάστηση και να συμβολεύονται το γιατρό τους για την κατάλληλη αγωγή. Μπορεί η άνοιξη να θεωρείται από πολλούς η καλύτερη εποχή του χρόνου, καθώς η φύση βρίσκεται σε πλήρη άνθηση, ωστόσο, για όσους υποφέρουν από αναπνευστικές αλλεργίες, που σύμφωνα με τους ειδικούς αφορά το 20% του πληθυσμού μας, είναι ίσως η πιο δύσκολη. Όταν μιλάμε για αναπνευστικές αλλεργίες, εννοούμε την αλλεργική ρινίτιδα, δηλαδή συμπτώματα από τη μύτη, την αλλεργική επεφικίτιδα, συμπτώματα από τα μάτια και βέβαια από το πνεύμονα, το αλλεργικό άσμα. Τα πιο συχνά συμπτώματα που αναφέρονται μεταξύ των νοσούντων για αλλεργική ρινίτιδα είναι η καταρροή, το συχνό φτάρνισμα και το μπούκωμα. Στην επιπεφικίτιδα, κοκκινίλα και φαγούρα στα μάτια και στο αλλεργικό άσθμα, σφύριγμα στην αναπνοή, βήχας, ακόμη και δύσπνοια. Συνήθως αυτοί οι ασθενείς το έχουν κληρονομήσει από κάποιον από τους γονείς τους αυτό το πρόβλημα. Οπότε δεν είναι δηλαδή μόνο σε παιδιά ή μόνο σε ενήλικες. Ανεξάρτητα ηλικίας, οι ατοπικοί ασθενείς είναι αυτοί που εκδηλώνουν συνήθως τα εποχικά συμπτώματα. Λαμβάνοντας την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, το πρόβλημα μπορεί να αμβληθεί, με τους ειδικούς ωστόσο να συστήνουν στο κοινό προσοχή, προτρέποντας να συμβουλεύονται πάντα το γιατρό τους, ειδικά όταν βλέπουν πως τα συμπτώματα αυτά επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής τους. Καλό είναι και τη δόση να την έχει δώσει γιατρός, να την έχει συμβουλεύσει γιατρός, αλλά και να βρει το κατάλληλο σκεύασμα για τον κάθε ασθενή. Προειδοποιώντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή, καθώς η χειρότερη περίοδος για αλλεργίες θεωρείται από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Μαΐου. Κινδύνους για την υγεία μπορεί να κρύβουν πολλές δίαιτες. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα έρευνας στις Ηνωμένες.